Σημαντικά έργα για την βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της Λάρνακας παρουσιάστηκαν σε διάσκεψη τύπου της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας. Αναφορές έγιναν για την κατάσταση του τουρισμού στην πόλη και για το σχέδιο δράσης για το 2021. Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας τουρισμού, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας πραγματοποίησε δημοσιογραφική διάσκεψη κατά την οποία παρουσίασε την κατάσταση του τουρισμού της Λάρνακας, τις κυριότερες νέες ενέργειες στο σχέδιο δράσης της ΕΤΑΠ Λάρνακας για το 2021, καθώς επίσης και τις ενέργειες της ΕΤΑΠ να εισάγει το τελευταίο χρονικό διάστημα καινοτομίες αξιοποιώντας τη χρήση νέας τεχνολογίας στον τρόπο προβολής της Λάρνακας, ώστε να εξυγχρονιστεί και να εκμοντερνιστεί ο τρόπος παροχής πληροφόρησης στον τουρίστα. Ο πρόεδρος της ΕΤΑΠ Λάρνακας, Ντίνος Λευκαρίτης, δήλωσε πως η κατάσταση του τουρισμού της Λάρνακας για την τρέχουσα χρονιά θεωρείται μέτρια, καλύτερη όμως από την περσινή και χαρακτηρίζεται κυρίως από κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, χωρίς να ξεχωρίζουν κάποιες αγορές. Ο δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, δήλωσε πως στην ενίσχυση των κρατήσεων της Λάρνακας συνέβαλαν και οι διάφορες ευρωπαϊκές και διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις που πραγματοποιήθηκαν ή προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν μέχρι και τον Νοέμβριο, ενώ ο Μάριος Πολυβίου εκ μέρους του ΠΑΣΙΞΕ Λάρνακας δήλωσε πως οι ξενοδόχοι θεωρούν πως τα διάφορα σχέδια κινήτρων που υπήρξαν κατά την προηγούμενη περίοδο είναι απαραίτητο να συνεχίσουν. Παρά τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας, το ενδιαφέρον των επενδυτών για δημιουργία νέων ξενοδοχείων παραμένει ζωντανό και αυτή τη στιγμή ο Δήμος Λάρνακας έχει εγκρίνει ή εξετάζει αιτήσεις για 25 νέες μονάδες που αφορούν αστικά ξενοδοχεία ή μετατροπή διατηρηταίων οικοδομών σε ξενοδοχεία τύπου μπουτίκ. Ξενοδοχεία resort αναμένεται να λειτουργήσουν εντός του 2022 στην παραλιακή περιοχή Βορόκλινης και Πύλας.